sleeping with sleep, inside and deep. Noises in the streets, they never sleep. Diamonds you wear, my eyes on the stair. Forever your slave, humble with shame. Please, little lady, baby, don't you see you got me covered in chains? Tomorrow morning, memories and pains. Why are you shy? Είμαι ελευθεριακός από το blog Ελευθερία ή Τίποτα. Και είμαι με το Θόδωρο ή Τέρι Παπαντίνα. Σωστά. Αμήν, ναι. Μουσικό. Μουσικό, λέει. Προσπαθώ, ξέρεις, να είμαι μουσικός. Αυτό θέλω. Ωραία. Για να κάνουμε μια συζήτηση για διάφορα πράγματα, κυρίως για μουσική βέβαια. Για ό,τι τον αφορά περισσότερο προφανώς. Και να πούμε και κάποια βιογραφικά, ίσως για κάποιους που δεν ξέρουν κάποια πράγματα για σένα. Ό,τι θέλεις, boss. Okay. Όχι, δεν, boss δεν είναι, όχι. Boss είναι ωραία όμως. Ωραία είναι, αλλά... Ακούγεται ωραία. Ακούγεται ωραία, ναι, σωστά. Έχεις γεννηθεί Καστοριά, σωστά. Ναι, στην Καστοριά. Και Αμερική πότε πήγες? 6 μηνών έφτασα εγώ. 6 μηνών. Ναι. Δηλαδή είναι σαν να γεννήθηκες στην Αμερική ουσιαστικά. Κατά κάποιο τρόπο 6 μηνών, ναι. Αυτό. Και εκεί πώς ήταν τα πράγματα? Στην αρχή δεν ξέρεις, δεν θυμάσαι και πολλά τόσο μικρός, αλλά πήγα σχολείο. Πήγα στα σχολεία, έκανα αυτά, ξέρεις, που κάνουν όλοι τα παιδιά που μένουν με τους γονείς τους. Ναι. Και να σου πω, ούτε κατάλαβα τι έγινε, διότι εγώ δεν είχα καιρό να ζήσω το ελληνικό. Mm-hmm. Κατευθείαν πήγα στο, ξέρεις, στο, εκεί που ήμουν στην Αμερική. Ναι. Πήγαινε σε ελληνικό σχολείο στην Αμερική? Όχι, τα πρώτα σχολεία που πήγα ήταν όλα δημοτικά αμερικάνικα. Mm-hmm. Και μετά πήγα σε ένα σχολείο που ήταν... έκανε τα κανονικά μαθήματα που κάνουν όλοι, συν 4 ώρες ελληνικά. Ωραία. Με τη μουσική πώς έμπλεξες, με το εισαγωγικό, πώς... Ξέρεις, εκείνη η εποχή ήταν που είχα χάσει όλα αυτά τα συγκροτήματα τα οποία με αυτά, ξέρω εγώ, μεγάλωσα. Και όλη εκείνη την εποχή, τέλος πάντων εκεί στη γειτονιά μου στη Νέα Υόρκη, ήθελαν όλοι να μάθουν κιθάρα, να κάνουν συγκροτήματα. Και γοητεύτηκα κι εγώ και ήθελα να μάθω κιθάρα. Αλλά με μίσος, με πάθος ήθελα να μάθω και έτσι άρχισε. Έτσι άρχισε. Ναι. Θες να μου πεις ποια συγκροτήματα άκουγες τότε, δηλαδή ποιοι σε επηρεάσαν, ποιους έβλεπες και ήθελες να γίνεις σαν κι αυτούς ή άκουγες? Οι Rolling Stones, οι Beatles, ο Dylan, οι Kings, who, όλα αυτά τα υπέροχα συγκροτήματα έβγαιναν εκείνη την εποχή και ήταν της γενιάς μου. Και με αυτά μεγαλώσαμε, με τον Van Morrison, με τον Steve Miller. Steve Miller Band, Ναι, Steve Miller Band, με τον Lou Reed, τον φιλαράκο μας, τον Μακαρίτη. Και όλα αυτά τα άλλα υπέροχα συγκροτήματα. Εκεί είχες πάει σε κανένα live όταν ήσουν να... Όχι, να σου πω την αλήθεια, εγώ είχα πρόβλημα, διότι ερχόμουν από μια μικροαστική οικογένεια και ήθελα να μας προστατέψουν. Ήμουν και μικρός και δεν μ' άφηναν μετά τις 10 η ώρα, 10 και μισή να βγω. Αλλά είχα πάει σε μερικά απογευματινά που γινόταν εκεί, όπως τα λέμε, και έβλεπα όλη εκείνη την εποχή είχαν συγκρότημα στη γειτονιά. Είχαν τρελαθεί όλοι, ήθελαν όλοι να μάθουν να παίζουν και να κάνουν όλοι κουρευόντουσαν και έκαναν τα μαλλιά τους σαν τους Beatles. Ναι. Και όλοι ήθελαν να, κάνουν να μάθουν, ναι, ξέρεις, να κάνουν group. Ναι. Και να σε ρωτήσω, γιατί κιθάρα και όχι κάποιο άλλο όργανο, γιατί όχι μπάσο ή drums, ας πούμε? Δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι που δεν το σκέφτηκα ποτέ, αλλά έτσι ήρθε. Φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, γοητευόμουν όταν άκουγα το solo από το Last Time ή από το Satisfaction, ξέρεις, και είναι το... Και λέω, αυτό θέλω να κάνω. Θέλω αυτούς τους ήχους να... Ξέρεις, όταν ακούω τον Hendrix, τρελαινόμουν, λέω, πώς θα κάνει αυτά όλοι. Εδώ ακούω το λαμπάμπα και έλεγα πώς θα κάνει αυτά. Φαντάζομαι το Hendrix. Κιθάρα είσαι αυτοδιδακτός, έμαθες μόνος σου? Ναι. Μόνος σου. Και πόσο δύσκολο ήταν? Να σου πω το ίδιο, δεν μπορώ τώρα να σου πω τι ακριβώς έγινε, αλλά θέλω να σου πω ότι για να μάθω πήγαινα και κοιτούσα άλλους, προσπαθούσα, ξέρεις, να... Και έτσι, στην αρχή, όχι στην αρχή, έτσι έγινε όλη
η γνώση μου που έχω στη μουσική είναι από το τι έβλεπα και το τι προσπαθούσα να κάνω με αυτά που έβλεπα, ξέρεις. Και το άκουσμα που από το ραδιόφωνο όταν άκουγα, ξέρω εγώ, το Day Tripper, τρελαινόμουνα. Καταπληκτικό λίκ αυτό το όλο. Ναι, πολύ ωραίο. Και ξέρεις, έκανα 2 μήνες να το μάθω. Μόνος μου βέβαια, ξέρω. Ρίχτω μία. Ρίχτω μία, τώρα, ρίχτω μία. Από μικροαστική οικογένεια, όπως είπες, την κιθάρα πώς την απέκτησες και σ' αφήναν να παίζεις? Όχι, δεν με αφήναν, με κυνηγούσαν και έτρωγα ξύλο. Πήγαινε σε κάτι φίλους μου, πήγαν κάτι κιθάρες που έκαναν 17 δολάρια. Για να παίξεις έπρεπε να έχεις και έναν άλλον φίλο να σε πετάει τη χορδή κάτω με πενέζα, με πένσα. Και πήγαινε στα σπίτια τους και εκεί ούτε ήξερα τίποτα, ούτε να κουρτίζω. Εγώ νόμιζα ότι άμα κουρτίσεις μένει για πάντα κουρτισμένη. Ξέρεις, ήμουν εντελώς. Ωραία. Και έφυγες από την Αμερική, φύγατε οικογενειακός, φαντάζομαι. Ναι, ναι, εκτός τον αδερφό μου, τρεις μας. Γύρω πριν τη Χουντά. Όχι, ναι, λίγο ακριβώς, κανένα τρίμηνο, τετράμηνο πριν τη Χούντα. Ο πατέρας μου έφυγε λόγω της Χούντας και τέτοια τύχη που είχε, ήρθε στην Ελλάδα και 4 μήνες μετά έγινε πραξικόπημα. Ναι. Ήτανε αριστερός. Ναι. Κυνηγημένος. Δηλαδή, ναι, ναι, μα γι' αυτό φύγαμε, διότι δεν τον άφηνε να δουλεύει. Να δουλέψει. Άντε ρε με λιχιότητες, αφήστε τα σαν τα. Ψέματα, ναι, άνθρακα. Παίξε κατευθείαν, παίξε. Τώρα. Παίξε. I'm gonna play now. Άσε να παίξει Ηλία και μετά το ρωτάς. Εντάξει, να παίξω ό,τι θέλω, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Με γυρίζει. Τώρα, έλα Ηλία μου. Θα παίξεις ή δεν θα παίξεις? Θα παίξω, αλλά όλα δεν γίνονται έτσι, relax, γίνονται εκείνο. Ο Τόλης το είπε, γι' αυτό. Ο Τόλης, ναι, και εσύ relax εκεί πάνω. Οκ. Ωραία. Όχι, όλα είναι εντάξει. Να σε ρωτήσω, αν σου δινόταν ευκαιρία, με ποιον θα ήθελες να ανέβεις πάνω στη σκηνή και να παίξεις μαζί του? Είτε ζωντανό είτε νεκρό, ακόμα και αν έχει πεθάνει. Ναι, θα γούστερα με τον Λου να παίξω, με τους Stones θα ήθελα να παίξω, ακόμα και με τον με τους Beatles ή με τους Who ή με, ξέρω εγώ, παίκτες από εκεί, με μενωμένους. Ναι. Με τον Jeff Beck θα γούστερα να παίξω. Και με πολλούς άλλους, Ωραία. Θέλω να μου πεις, yes, τι σημαίνει ροκ για σένα? Είναι μουσική, είναι τρόπος ζωής, είναι και τα δύο, είναι κάτι άλλο? Να σου πω, γίνεται ένα πολύ μεγάλο θέμα γι' αυτό, τι είναι ροκ. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα τι είναι, ειλικρινά σου μιλάω. Αν μου πεις για τη μουσική, τη ροκ, μπορούσα να σου πω κάτι. Για το τώρα αν είναι στάση ζωής, αν δεν είναι... Ωραία, πες μου για τη μουσική ροκ. Τι είναι για σένα? Η μουσική ροκ είναι... Για μένα είναι μερικά θέματα, μοτίβα μουσικής που δουλεύονται με μία τεχνική και βγαίνει, υποτίθεται ότι πρέπει να βγει μία ατμόσφαιρα. Αυτή η ατμόσφαιρα είναι για μένα αυτό που ζητάω στη μουσική. Ναι. Διότι άμα βγει η ατμόσφαιρα, νομίζω, βοηθάει πολύ στο ότι είσαι κοντά σε αυτό που ήθελες να κάνεις, να δείξεις αυτή την ατμόσφαιρα. Ξέρεις, ένα χαρούμενο τραγούδι είναι διαφορετικό από ένα λυπημένο. Αυτά είναι, it's like that. Και από εκεί και ξέρεις, too much talk, πολύ μίλημα δεν κάνει καλό. Το καλό είναι να παίζει και να γίνεται η δουλειά μέσα από την κιθάρα. Hardest stuff I got.
nothing left to do. I got nothing left to be. Riding home. If ain't you got something wrong, you won't take it down to me. Συνόδευε ο Τόλης ο Μαστρόκαλος. Του σπίτι του Μωμίου είμαστε. Από όταν κοιμιά άλλη κιθάρα. Δεν πήγαινε κανένας αν δεν παίξει αυτός. Μην νομίζεις ότι έπαιζα εγώ δηλαδή, γιατί δεν... Και εσύ θα παίξεις μετά. Εντάξει, έπαιζα παλιά, τώρα δεν παίζω, οπότε δεν θα παίξω. Εμένα θα ξαναπαίξεις. Λοιπόν, άρα μου πες. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα ποιους μουσικούς θα επέλεγες, δεν θα επέζεις εσύ όμως, για να έφτιαχνεις την τέλεια μπάντα στο μυαλό σου. Και να μην παίζω εγώ. Να μην παίζει, ναι. Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. αλλά έτσι πάνω από το, έτσι, το κεφάλι μου, παραδείγματος χάρη τον Jeff Beck κιθάρα.
μπάσο, υπάρχουν τόσο καλοί, αλλά θα πω έτσι έναν, τον μπασίστα τον Who, τον Chris Esterwise. Mm-hmm. Και drummer, Anthony Dunbar, Steve Gadd, ξέρεις, αυτοί είναι όλοι της ίδιας ποιότητας και κάτι τέτοιο, ξέρεις, δεν γίνεται καλύτερο. Φωνή. Φωνή. Τώρα ακόμα πιο δύσκολο μάλλον. Φωνή. Μ' άρεσε η Amy Winehouse, που πριν, Winehouse, συγγνώμη, yeah, πριν πεθάνει το στυλ της, αλλά είναι πολλές τραγουδίσεις καλές που έχουν, μ' αρέσει και η Chrissy Hyde, μ' αρέσει, η Sheryl Crow. Άρα θα διάλεξε τραγουδίστρια δηλαδή, γυναίκα μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι ακριβώς, θα γουστάρω πολύ τον Rod Stewart. Mm-hmm. Και το Mick Jagger γουστάρω, είναι πολύ καλός τραγουδιστής. Mm-hmm. Και ο David Bowie είναι πολύ καλός τραγουδιστής. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα πολύ καλό all-star group. Ναι, καλά, σίγουρα υπάρχουν πολλοί. Ναι, ναι. Είναι αμέτρητη μάλλον. Ναι, είναι αμέτρητη. Ναι. Είναι αμέτρητη. Αν σου πρότειναν να διδάξεις σε οδείο, θα το έκανες? Όχι, όχι, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι καθηγητής. Δεν έχει σημασία, παιδί. Όχι, όχι, δεν το έκανα. Όχι, γιατί? Διότι δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορείς να το κάνω. Δεν μπορώ να το κάνω, δεν είναι ότι δεν θα ήθελα. Να, οκ. Okay. Να πάμε τώρα λίγο πίσω, φτάνοντας στην Ελλάδα. Τι βήματα έκανες σε σχέση, ας πούμε, με τη μουσική? Πότε άρχισες να πρωτοπαίζεις? Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν ήρθα στην Ελλάδα ήταν να βρω έναν τρόπο να φύγω από το σπίτι μου. Mm-hmm. Και μόλις έφυγα από το σπίτι μου, τότε όλα ήταν ελεύθερα, διότι είχα ένα σπίτι, είχα κλειδιά και έμπαινε και έβγαινε όποιος ήθελα, και μέχρι τότε είχα βρει τρόπους να έχω μια κιθάρα, όχι πολύ καλή, δεν ήταν καλή ποιότητα, αλλά μετά από λίγο διάστημα πήρα καλή, πολύ καλή. Ναι. Και για πες μου τα πρώτα συγκροτήματα, ξέρω για τους Μακεδονομάχους, για τους Φρατέλη. Ο Φρατέλη. Ο Φρατέλη. Πάνω κάτω αυτά ήταν τα δύο έτσι σχήματα τα οποία ήταν έτσι, μπορείς να πεις, κάτι κάναμε. Έπαιξε και με άλλα σχήματα για ένα μήνα, ξέρεις, που έγιναν έτσι με κάποια ελπίδα ή κάτι, mm-hmm, αλλά ξέρεις, δεν μονταρίστηκαν, δεν κόλλησαν. Mm-hmm. Αλλά με αυτά τα δύο ήσουν αρκετό καιρό ή όχι? Όχι αρκετό καιρό. Με τους Φρατέλη παίξαμε κανένα εξάμηνο, mm-hmm, με τους Μακεδονομάχους παίξαμε κανένα χρόνο, mm-hmm, και δεν δισκογραφήσατε κάτι? Όχι, δεν. Όχι. Live, ναι, δεν μας γράφανε εμάς. Mm-hmm. Τους Μακεδονομάχους ήταν και ο Παπάζογλου μέσα, σωστά? Ναι, ήταν και ο Νίκος τραγουδούσε, βέβαια. Και τι στυλ παίζατε? Παίζαμε covers εκείνη την εποχή, παίζαμε 5-6 κομμάτια πάλι μουσκάρι του Dylan που ήταν φρέσκα, mm-hmm, των Stones, ακόμα και, πώς λέγονται αυτοί, που τραγουδάνε, πώς τους λένε όλοι, τους ξέχασα το... The Kings, The Kings. Mm-hmm. Αλλά τέτοια πράγματα, Who, παίζαμε μερικά κομμάτια των Who, Zappa, παίζαμε Cream, mm-hmm, Crosby, Stills, Nash and Young, ένα κομμάτι που έλεγαν το Four Dead in Ohio. Yeah. Και ήταν πολύ ωραίο και το λέγαμε. Ο Νίκος τραγουδούσε και εμείς κάναμε, διότι είχαμε τρεις φωνές. Κάναμε τα φωνητικά που έχει πίσω. Ναι, από πίσω, ναι, ακριβώς, από εκεί πίσω, ναι, ακριβώς. Ωραία. Αυτά Θεσσαλονίκη, έτσι. Θεσσαλονίκη, Ηλία. Αυτά πόσο καιρό κρατήσαν τα δύο κρούπα? Να σου πω, όταν έγιναν αυτά, εγώ μετά από 21 χρονών έφυγα, εγκατέλειψα την Ελλάδα την πρώτη φορά. Mm-hmm. Οπότε έγιναν περίπου 2 χρόνια κράτησαν όλα αυτά. Εγκατέλειψες την Ελλάδα και πήγες Αμερική πάλι? Όχι, πήγα Αμερική, αλλά πρώτα πήγα Παρίσι. Παρίσι. Ναι. Mm-hmm. Για χρονιά. Όταν πήγα την πρώτη φορά δεν ήξερα τίποτα, ήμουν μια βαλίτσα και ο αδερφός μου ήταν στο Παρίσι, έμενε, mm-hmm, και θα με βοηθούσε, ξέρεις, το πρώτο διάστημα να με βρει καμιά δουλειά, mm-hmm, και να έχω κάπου να μείνω και μετά θα τα βρίσκα εγώ, mm-hmm, διότι ήμουν μπιτσιρικάς, ήμουν 21-22 χρονών. Mm-hmm. Και τελικά πώς ήταν η παραμονή σου εκεί? Μόλις πήγα στο Παρίσι κάτι περίεργο συνέβη και για 10 χρόνια πήγαινα μετά. Όχι, ήμουν τυχερός, γνώρισα πολύ περίεργους ανθρώπους, μια πολύ ωραία κόμενα, γυναίκα, mm-hmm, και πέρασα πολύ ωραία, αλλά ήταν, πώς να σου το πω,
τα άστρα μου ήταν γραμμένα στα άστρα μου να περάσω καλά. Δεν ήταν απλώς επειδή ήμουν νέος και στο Παρίσι, ήταν επειδή ήμουν νέος, ήμουν και στο Παρίσι, αλλά ήμουν και πολύ τυχερός. Mm-hmm. Ήταν και τα τρία μαζί δηλαδή. Ακριβώς, και ήταν πολύ ωραία φάση. Και μετά καλλιτεχνικά, η εταιρεία καλλιτεχνών και όλα αυτά, πότε προέκυψαν? Κάποια στιγμή, το 76-77 τόλοι, μπορεί και 78. Θα σε γυρώσω. Εκεί κοντά. Πάντως, εκεί κατά, πριν το 80. Ναι. Βρέθηκα στην Αθήνα και γνωρίστηκα με τον Τόλι τον Μαστρόκαλο και ανάμεσα σε άλλα πράγματα που λέγαμε ξέρεις, να μοντάρουμε ένα γκρουπ. Και σκεφτήκαμε τι χρειαζόμαστε, ένα τραγουδιστή, ένα κιθαρίστα, ένα ντράμερ. Ο Τόλις έπαιζε τα μπάσα, εγώ την κιθάρα και ο Τόλις έφερε τον Μακαρίτη, τον Πάμπλο Σιδηρόπουλο που ήταν φίλοι, εγώ έφερα τον Στίλπον, τον Έστορ, ο οποίος ήταν φίλος μου, και βρήκαμε τον Τζίμι Τζιμόπουλο, ο οποίος ήταν γνωστός και ο ντράμερ. Ναι. Και με την πάντα αυτή μόνο live, δεν κάνατε κάποιο. Ναι, μόνο live. Θέλω να πεις τώρα λίγο για το συγκρότημα το άλλο, τους Bicycle. Γιατί ήταν ωραίο συγκρότημα, κατά τη γνώμη μου μουσικά, στους ρίσκους που είχατε βγάλει, και ήταν και περίεργος μουσικά, κατά τη γνώμη μου πάλι έτσι. Δηλαδή είχε φόρμες κλασικού rock, είχε και λίγο μέσα new wave, λίγο post-punk, ήταν λίγο... άκουγες τέτοια πράγματα. Πώς βγήκαν αυτές οι θέσεις? Θα σου πω κάτι, το τι ξέρεις ακούς πλέον δεν το ξέρεις, διότι άμα ακούς κάτι, ξέρεις ένα κομμάτι από το ραδιόφωνο που δεν σε ενδιαφέρει, αλλά όταν το ακούς 6-7 φορές το παίρνεις. Οπότε σίγουρα θα ερχόταν και διάφορα τέτοιοι ήχοι από αυτές τις ταμπέλες που ανέφερες. Το μόνο περίεργο με αυτό το πράγμα, το οποίο τώρα το σκέφτομαι καμιά φορά, είναι ότι πήγα στη Θεσσαλονίκη μη ξέροντας τι θα γίνει, και σχημάτισα ένα σχήμα με τρεις μουσικούς οι οποίοι δέχτηκαν να παίξουν αυτά τα κομμάτια, τα μάθαμε, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό και επίσης αυτό, και ηχογραφήθηκαν στον Νίκο του Παπάζουλου το στούντιο και μετά ο καθένας πήγε τον δρόμο του. Ο ντράμερ ξαναγύρισε στη Βόνη, στη Γερμανία έμεινε ο Ρούλης ο Πυρίλης. Δεν κάνατε live δηλαδή? Κάναμε και ένα δύο. Α, μόνο δισκογραφικά δηλαδή ουσιαστικά υπήρξαν τα σπουδά. Θα παίξεις ένα τραγούδι από το δίσκο αυτό? Ναι. Ποτέ, ποιο θες? Γιατί? Το Truth ή το... Παίξε το Truth ή παίξε ένα κομμάτι από εκεί, σκέψεις τώρα όλο το κομμάτι και παίξε ένα από εκεί. Γιατί να μην παίξεις? Εγώ θα ήθελα να ακούσω ένα. Έλα, ξέρω. Έτσι. Εγώ θα το παίξω 25 χρόνια.
αυτό, ας ναι. πούμε, που έπαιξε συγκεκριμένο, ναι. είναι αυτό που σου λέγα. Έχει κλασικές φόρμες rock και έχει και new wave ακούσματα μέσα. Είναι περίεργο δηλαδή πώς το έκανες αυτό. Δεν ξέρω, λίγνα. Και ξέρεις, έχω έναν φίλο ο οποίος έχει ένα γιο, ο οποίος θέλει να μάθει κιθάρα και καμιά φορά μου λέει, ρε Θόδωρε, αυτό εδώ πέρα που το κάνεις έτσι με τα δάκτυλα και ξέρεις αυτό το άρπισμα. Ναι. Και του λέω, ρε Άρη, ειλικρινά σου μιλάω, δεν ξέρω πώς να σκίσω, πώς πηγαίνουν τα άτοιμα. Ναι. Διότι έχει γίνει τόση δουλειά και πρόβα ναι. που, ξέρεις, μακάρι να μπορούσε να το απαντήσει το παιδί πώς πάει για να τον δώσω, ξέρεις. Ναι. Αλλά γίνεται μόνο του. Γίνεται μόνο. Ναι. Okay. Άρα τέλειωσε το κεφάλαιο τώρα με τους Bicycle. Κάποια στιγμή είχατε φτιάξει ένα, είχες φτιάξει ένα άλλο γκρουπάκι του Steve for Trouble. Τι λεπτά. Αλλά δεν δισκογραφήσατε με το τίποτα. Πώς δεν δισκογραφήσω. Τι δισκογραφή. Βγήκε δίσκος. Ναι, απλώς δεν τυπώθηκε βέβαια. Ναι, βγήκε, αυτό είναι όμως. Δεν βγήκε μόνο ένας δίσκος, βγήκε ενάμισος δίσκος. Ενάμισος, δηλαδή. Ναι, και είναι έτοιμος. Το έχω, ναι, το έχω αυτό. Όχι, από εδώ είναι δύο-τρία κομμάτια τα οποία είναι σε αυτή τη φουρνιά των κομματιών που απλώς δεν πατήθηκε. Δεν πατήθηκε. Ναι. Γιατί δεν έγινε τελικά. Διότι πρώτον κάτι έγινε, μαλώσαμε όλοι μεταξύ μας ή εγώ μάλωσα με όλους αυτούς τους ανθρώπους που δούλευαν μαζί μου εκείνη την εποχή για πολλούς λόγους. Χρήματα δεν είχαμε να τελειώσει η παραγωγή, αλλιώς περίμενα μερικά πράγματα να γίνουν, δεν έγιναν και στο τέλος έφταγα εγώ για όλα. Και να σου πω την αλήθεια, Ηλία, εγώ δεν μπορώ να είμαι και μουσικός και να κάνω και όλες τις άλλες δουλειές, το PR, τα τηλέφωνα κτλ. Και μπλόκαρα και όταν μπλοκάρω, I do stupid things, κάνω βλακίες. Έχει γυριστεί κανένα ντοκιμαντέρ για σένα πριν, το 2006 νομίζω. Ας γελάς, κατά εκεί. Πρέπει, ναι, εκεί ναι. Στο οποίο μέσα, σε συνεργάτη σου, έτσι, εκτός από τα καλά λόγια που λένε, ότι είσαι ένα πολύ καλός μουσικός και είσαι και τα λοιπά, λένε ότι είσαι ψιλοεριστικός. Είναι έτσι. Διότι ξέρεις, όταν έγινε αυτό το ντοκιμαντέρ με τον φίλο μου, τον Αθηρίδη, τον σκηνοθέτη, ξέρεις, μου είπε ότι θα γίνει το πράγμα όπως είναι. Όπως είναι, ναι. Θα δείχνει και σημεία τα οποία είναι, ας πούμε, θετικά και σημεία τα οποία είναι αρνητικά. Ναι. Θα έχει και μεσαία και τα λοιπά, βέβαια. Οι άνθρωποι έχουν, ξέρεις, μια τάση από τη φύση τους να μαλώνουν. Η μουσική να δεις πώς είναι η φύση τους. Ναι. Νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνεί η Στόλη, η χειρότερη φάρα είναι. Όλες οι φάρες. Όλες, αλλά αυτό λένε για όλες. Οι χειρότερες από τις άλλες. Ναι, όλο αυτό λένε. Οι γιατροί το ίδιο. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ήθελες ποτέ να είσαι εντός εισαγωγικών τακτοποιημένος. Δηλαδή, ξέρω, μέσα στο σύστημα. Μέσα στο σύστημα από ποια άποψη, ξέρω, να κάνεις οικογένεια, να έχεις κάποια χρήματα. Άλλη ερώτηση. Γιατί άλλη ερώτηση. Γιατί. Δεν ήθελες. Πρόσεξε, αυτή η ερώτηση από το πώς είναι τα πράγματα δίνει την ίδια την απάντηση. Δεν ήθελες. Μπορεί να ήθελα, δεν ήθελα, ξέρεις, δεν ήταν το timing, διότι ξέρεις, όλα είναι timing. Εγώ το πέρασα, δεν μου ήταν το timing μου. Αν και είχες παντρευτεί, έτσι. Ναι, είχα παντρευτεί. Ωραία. Οι σχέσεις σου με τις γυναίκες πώς ήταν, γενικώς. Εγώ μου αρέσουν πάρα πολύ οι γυναίκες και... Τι εννοείς, σαν μάλλον μαζί τους. Όχι, γενικά. Ήταν όπως είναι οι σχέσεις ένας άνδρας με μια γυναίκα. Ξέρεις, πότε είναι ok, πότε είναι μέτρια, πότε, ξέρεις, μπορεί να υπάρχει... Ένταση. Σωστά. Θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχουν πράγματα για τα οποία έχεις μετανιώσει είτε που έκανες είτε που δεν έκανες. Περισσότερο με ενδιαφέρει για αυτά που δεν έκανες, αν υπάρχουν πράγματα. Ναι, όλα τα ξέρεις, μου αρέσουν. Μερικές φορές σκέφτομαι έτσι δεν έπρεπε. Αλλά τελικά φαίνεται ότι έτσι έπρεπε να γίνει και. Ναι. Και τελικά έγινε έτσι. Και τελικά είναι έτσι. Ναι. Λες αυτό στο ντοκιμαντέρ, λες σε κάποια στιγμή σε κάποιον τύπο, τώρα δεν τον ξέρω και εγώ ποιος είναι, σε έναν μπαρ. Ότι οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι με ξέρουν, αλλά δεν με ξέρουν. Ακόμα και αν είναι έτσι όπως το λες, ότι δεν σε ξέρουν, ενώ οι περισσότεροι νομίζουν ότι σε ξέρουν. Αφήνεις τον άλλον να σε μάθει εύκολα ή είσαι, ας πούμε, πώς να το πω, λίγο κλειστός, λίγο... Αυτό που είπα αναφερόταν σε ανθρώπους οι οποίοι
δεν με βλέπουν μία βραδιά, μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος με ξέρει. Α, κατάλαβα. Και στην πραγματικότητα όλα αυτά τα χρόνια που ήταν εκεί, ήμασταν εκεί, τίποτα δεν πήρε πραγματικά δηλαδή με... ή το βλέπει μετά με τη σούμα των πραγμάτων και λέει, δεν το φανταζόμουν. Άλλο πολύπλοκο θέμα. Yeah. Ναι, είναι και αυτό πολύπλοκο, αλήθεια. Ας πάμε τώρα σε κάτι πιο απλό, αλλά μπορεί να είναι και αυτό πολύπλοκο. Η κιθάρα τι σημαίνει για σένα? Εγώ όταν παίζω κιθάρα νιώθω τέλεια. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ξέρεις, μαλώνω με κόσμο, δεν μαλώνω. Με την κιθάρα ποτέ δεν μαλώνω. Δηλαδή με την έννοια ότι ποτέ, it never lets me down. Ναι. Okay. Θα παίξεις κάτι? Ναι, τώρα θα παίξω. Get these feet.
παίζω κιθάρα, γι' αυτό εδώ. Θες να μου πεις κάποιους κιθαρίστες που σου αρέσουν πολύ? Ναι, ο Jeff Beck, ο Harvey Mandel, ο Τόλης Μαστρόκαλος, ο Νίκος Αλεφαντάκης, ο Keith Richards εννοείται, ο Ray Davies των Kings, πολύ, ο Lou Reed, πολύ έτσι, πολύ, ο κιθαρίστας του James Brown. Συγγνώμη. Παιδιά, συγγνώμη. Ο Michael Jackson είχε μια γκόμενα κιθαρίστα. Την έχετε δει? Μια, νομίζω, Ελληνίδα είναι. Και είναι από αυτή που παίζει αυτά τα. Ποιος ξέρει, ταλέντο από τρία χρονών θα ρίξει. Και την είχε αυτήν lead guitar στα show, ο Mike. Και την είδα σε ένα βίντεο. Και είναι απίστευτο το πώς παίζει. Πώς είναι αυτή η Τόλη και παιδιά, ξέρω, με το βιολί μια που τα δίνει. Από εδώ Τόλη αρχίζει εδώ και κατεβαίνει εδώ με μια άνεση, λες και είναι, ξέρεις. Ξανά πίσω. Ναι, incredible, φοβάσαι. Και πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Και I think she είναι Ελληνίδα, είναι Αναστασία τη λένε. Δεν ξέρω καθόλου. Και εγώ έτσι. Να σου πω, πιστεύεις ότι ο καλός κιθαρίστας είναι ο παθιασμένος, ο σπουδαγμένος ή μπορεί να ισχύουν και τα δύο? Ένας που είναι σπουδαγμένος, ας πούμε, μήπως κολώνει λίγο στο να παθιαστεί και παίζει πιο τεχνικά, όπως αυτή η κιθαρίστρια που έλεγες, ξέρω εγώ. Αυτή φαίνεται ότι κάνει τον ωραίο συνδυασμό. Έμαθε τα κόλπα, δηλαδή σπούδασε και μετά την τρελαίνει την κιθάρα με αυτά που έμαθε. Δηλαδή ένας σπουδαγμένος, άμα δεν είναι, μπορεί να είναι μόνο σπουδαγμένος, ξέρεις, να είναι βερτουόζος, καταπληκτικός, αλλά και κάποιος άλλος ο οποίος δεν έχει, να έχει αυτή τη δυνατότητα με τρεις νότες να σε κάνει να πετάς. Άρα μάλλον παίζει περισσότερο ρόλο το πάθος, μάλλον, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν μπορείς να το πεις έτσι. Μάλλον είναι, ξέρεις, αν είναι καλό το υλικό. Τώρα εντάξει, θέλει και πάθος και όλα αυτά. Αλλιώς δεν γίνεται. Ναι, αλλά θέλει και να είναι, να σκέπτεται με έναν τρόπο, δηλαδή να κάνει κάτι το οποίο, ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις κάτι καινούριο, διότι όλα έχουν ψηλοπαιχτεί, ξέρεις, ναι. Αλλά μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό, αυτό το διαφορετικό ψάχνουμε.
Γιατί όλοι είναι πάρα πολύ ωραίοι παίκτες με τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει καθοδόν, αλλά δεν έχουν εκείνο το κάτι που να πεις, α, τόσα, τόσα. Να έχει μια προσωπικότητα, ας πούμε, που παίξει με το άλλο. Ναι, μάλλον σου κάθεται με τέσσερα κόρδα και σου κάνει το πιο ωραίο τραγούδι. Και λες πώς έγινε αυτό. Και όμως έγινε. Από την Ελλάδα κιθαρίστες υπάρχουν, ναι, τους αρέσουν. Πολλοί υπάρχουν. Ο κιθαρίστος που παίζει με τον Μίτσο τον Πολυκάκο, ο Νίκος Εφαντάκης είναι πολύ καλός. Ο Τόλης Μαστρόκαλος είναι πολύ καλός. Ο Τάκης Ανδρούτσος. Κάτι άλλα παιδιά που δεν ξέρω τα επίθετά τους. Αλλά βέβαια. Βέβαια, πολύ καλή μουσική. Ωραία. Εσύ ποια πιστεύεις ότι είναι τα στοιχεία που σε έχουν κάνει καλό κιθαρίστα? Και εντάξει, το αναγνωρίζουν όλοι αυτό, γι' αυτό σου το λέω. Δηλαδή δεν είναι ότι το λες εσύ για τον εαυτό σου, το λένε οι άλλοι για σένα. Τι πιστεύεις ότι... Ναι, αυτή είναι μια ερώτηση που δεν νομίζω να μπορώ να την απαντήσω, αλλά έχει να κάνει πολύ με το ότι είμαι ανήσυχος από τη φύση μου. Ίσως αυτό, διότι όπως κατάλαβες ούτε παιδιά έκανα, παντρεύτηκα μια φορά και αυτό ήταν και από εκεί και πέρα... Το ψάχνεις εμείς. Ίσως όλα αυτά να... και ξέρεις, ακούω πάρα πολύ μουσική, όλη τη ζωή μου υπήρχε μουσική που άκουω, έπαιζα δεν έπαιζα και αυτό ξέρεις μπαίνει μέσα σου. Ναι. Okay. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρείς ότι πορευτήκατε μαζί στη μουσική? Ναι, βέβαια. Να, ένας από πίσω είναι. Ο Τόλης ο Μαστρόκαλος. Ναι, βέβαια πορευτήκαμε. Ναι. Άλλοι? Ο Μακαρίτης, ο Πάμπος Σιδηρόπουλος, ο Στύλπον ο Νέστορ, ακόμα και ο Τζίμις ο Τζιμόπουλος. Και έπαιζα κιθάρα μια εποχή για τους Φατμέ, ξέρεις, μισθοφόρος. Ακόμα και ο Νίκος ο Πρωτοκάλλουλου έχουμε πορευτεί έστω για δύο μήνες που ήταν εκεί και τον συμπαθώ και τον εκτιμώ. Αλλά θέλω να πω, βέβαια. Έχεις κάνει και τα ακόρντα για τον Μπάλλο, του Σαββόπουλου, σωστά. Ναι, ναι, βγήκε το. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Ήταν καλή συνεργασία τότε. Πρόσεχε, ο Διονύσης τότε δεν ήταν πολύ μορφωμένος ακόμα μουσικός. Πώς. Ήταν και αυτό στη διαδρομή του, ξέρεις. Είχε την άνεση να έχει μουσικούς. Αυτούς που ήθελε δίπλα του, οι οποίοι τον βοηθούσαν, ήταν έξυπνος, είναι πανέξυπνος ο Διονύσης και αυτό που ήθελε να το κάνει, με έναν τρόπο ή με άλλο, το έκανε. Ναι, κατάλαβα. Προτιμάς τη διαδικασία να γράφεις κάτι στο στούντιο, τώρα αυτό μπορεί να είναι μαλακία ερώτηση για ένα μουσικό, αλλά θα την κάνω, ή τα live? Όχι, το live είναι μια άλλη κατάσταση. Μ' αρέσει, αλλά η δουλειά είναι στο στούντιο για μένα. Εκεί φαίνεται, ξέρεις, η καθαρότητα και η... Ξέρεις, αν παίζεις όλα αυτά και αν με κρύβεσαι πίσω από δυνατούς ήχους. Ναι. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Yeah. Έχει διαφορά για σένα να παίζεις σε μια σκηνή που μπορεί να στα προσφέρει σχεδόν όλα καλό ήχο, ας πούμε, να είναι ωραίο το μαγαζί, από ένα μαγαζί, δηλαδή θα παίξεις το ίδιο σε ένα μαγαζί που θα είναι σκατά, με ένα μαγαζί που θα είναι αρκετά καλό ή πολύ καλό? Όχι, άμα πρέπει να έχεις... Σε επηρεάζει δηλαδή. Ναι, αυτές οι κιθάρες που έχουμε είναι καλές, διότι όχι επειδή είναι ακριβές, επειδή είναι σωστά εργαλεία και μόνο με σωστά εργαλεία θα βγει ο ήχος. Πρέπει να είσαι στο ωραίο μαγαζί, με ωραίο ήχο, τουλάχιστον. Ο περιβάλλοντας χώρος, ας πούμε, το περιβάλλον. Εντάξει, αυτό άμα είναι ωραία, είναι ωραία, αλλά πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο ήχο. Δηλαδή η ποιότητα ήχου. Ποιότητα, ναι. Ναι. Η συμμετοχή του κόσμου. Καλά, βέβαια. Άμα έχεις ξενέρετους εκεί κάτω, ξέρω εγώ, που τη βρίσκουν με άμπα ή με τη Μενεγάκη, ξέρεις. Ναι, διότι εδώ παίζουμε λίγο. Πρέπει να γουστάρουν. Συνήθως εκεί που παίζουμε αυτοί που έρχονται γουστάρουν. Ναι, εντάξει. Ωραία. Κάτσε λίγο να δω τώρα τι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Πιστεύεις ότι υπάρχει ακόμα ροκ? Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι ποτέ δεν, ούτε ήταν και πριν την βγάλουν, ας πούμε, υπήρχε. Και δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει αυτό το πράγμα, διότι δεν ξέρω, δεν έχει σχέση με τη μουσική. Η μουσική είναι απλώς ένα βοήθημα για τη ροκ. Ούτε είναι, ξέρω, ο τρόπος που λέγαμε πριν τι είναι. Ξέρω ότι στο διάλογο είναι. Πάντως αυτό εδώ είναι. Ακούστε αυτό.
Γιατί. Οκ, το αφήνω. Τίποτα. Ναι, λοιπόν. Ακούς εσύ κάτι από το ροκ που υπάρχει τώρα ή έχεις μείνει, ας πούμε, στα παλιά σου ακούσματα, δηλαδή ακούς πράγματα τώρα? Όχι. Ακούμε με μεγάλη χαρά, δηλαδή, και ψάχνουμε κιόλας από οτιδήποτε, όχι μόνο ροκ, που τις προάλλες ακούγαμε κάτι το οποίο ήταν από μια άλλη χώρα, αλλά ήταν τόσο ωραίο που δεν σε νοιάζει. Mm-hmm. Και ήταν ροκ, σε πληροφορώ, που λέει ο λόγος, ξέρεις. Ναι. Βέβαια, ακούμε και κανένα παλιό, έτσι, ξέρεις, για να... αλλά μόνο με καινούρια έχουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Τα παλιά είναι μαζί μας, ξέρεις, αναμνήσεις ωραίες. Ναι, ωραία. Θα σου κάνω τώρα μια άσχετη ερώτηση σε σχέση με τη μουσική. Κάτι. Στον Θεό πιστεύεις? Άκουσε, πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη. Τώρα πώς θες τη μεταφράσεις δεν ξέρω. Ναι. Αλλά αυτό. Αυτό. Ναι. Okay. Κάτσε να δω λίγο, μισό λεπτό. Στην Ελλάδα υπάρχει ροκ σκηνή, πιστεύεις? Άκουσε, για τα καινούργια πράγματα δεν είμαι ακριβώς the right guy για να σου μιλήσει. Αλλά από ό,τι βλέπω και από ό,τι έχω δει κάτι στο ίντερνετ, έχει πολύ ωραίο alternative κατάσταση. Και rap, έχει πολύ καλούς ραπάδες, έχει πολύ καλό τέτοιο στυλ, και για το ροκέ δεν ξέρω, μεταλλάδες έχει. Έχει μεταλλάδες. Αλλά έχει και alternative. Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν ξέρω τόσο για αυτό το θέμα. Έχει και punk, έχει και new wave. Είχα ακούσει για ένα συγκρότημα κάτι έλεγε το οποίο λέγονταν Baby Gurus. Οι Baby Gurus. Ναι, τους ξέρεις. Είναι πολύ καλό group. Εσύ. Ναι. Τους Baby Gurus. Ναι. Τους ξέρεις. Ναι. Okay. Εγώ δεν τους ήξερα, κάποιους... Είναι καλό group. Και μου είπαν και άκουσε, ναι, να ορίστε. Ναι. Εντάξει, μπορεί να μην υπάρχουν 50 συγκροτήματα σαν καλά, αυτό, εντάξει. Αλλά ναι, κάτι γίνεται, δεν θέλω να πιστεύω. Ωραία. Γίνεται τίποτα, εσύ μου ξέρεις λίγο περισσότερο. Γίνεται, ναι. Γίνεται. Γίνονται ωραία πράγματα και υπάρχουν και καλές δισκογραφικές ανεξάρτητες που κάνουν ωραίες δουλειές. Είμαι σίγουρος και ξέρεις τι θα ήθελα πολύ από σένα. Όταν συμβαίνει κάτι, έχουμε τα τηλέφωνα, επειδή ξέρεις πολλά πράγματα δεν τα μαθαίνω, θα είναι ωραία να με κάνεις hip σε κάτι που γίνεται να πάμε. Okay. Ξέρεις, με πεις ότι ξέρεις, γίνεται κάτι, Θόδωρε, νομίζω ότι δεν σε ενδιαφέρει, πει, τσεκάρισε το. Okay. Τηλέφωνο, ξέρεις, δεν τα ξέρω, αυτά. Αμέ. Λοιπόν, νομίζω ότι έχω δύο ερωτήσεις ακόμα, να σου κάνω. Θέλω να μου πεις, τι ετοιμάζεις τώρα μουσικά, τι κάνεις, τι έχω γίνεται. Έχω κάνει κάτι θέματα αυτά τα δύο χρόνια, και τα οποία είναι έτοιμα και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή τώρα με τον φίλο μου, σχιάζουμε λίγο μερικά πράγματα έτσι unplugging και ξέρεις με το μυαλό και με το παίξιμο και με λόγια, και το σχέδιο είναι γύρω στα Χριστούγεννα να πάω πάνω στη Θεσσαλονίκη στο στούντιο του Magnanimous, στο Γιώργο τον Μπετζίκη, και να ηχογραφηθούν αυτά. Αυτό είναι το plan. Θα είναι καινούργια για σας. Ναι, όλα καινούργια, όλα καινούργια. Η μπάντα από ποιον είναι, ναι. Η μπάντα θα είναι μισθοφόροι. Α, μισθοφόροι. Ναι, θα φέρω δύο drummer, θα τους πληρώσω, θα παίξουν. Θα φέρω έναν μπασίστα, θα παίξει και μετά θα πάνε στον δρόμο τους. Α, θα κάνεις live όμως μετά για αυτό το δίσκο. Ίσως με αυτούς στη Θεσσαλονίκη που θα είμαστε, και ήδη έχω δηλαδή συνεννοηθεί, απλώς δεν είχα σχήμα, θα παίξω στη Μαύρη Τρύπα και στο Μήλο. Στο Μήλο. Ναι, που με περιμένουν δηλαδή, αλλά δεν είχα σχήμα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα σου κάνω την τελευταία ερώτηση. Είναι λίγο μακάβρια, αλλά θα την κάνω. Φύγε. Τι θα ήθελες να λένε για σένα όταν πεθάνεις? Ότι έμαθα λίγο να παίζουν καλύτερη κιθάρα. Αυτό. Ναι. Ότι το πέρασε λίγο το στυλ του, ότι he passed it on, δηλαδή ότι έδωσα τη σκετάλη κάπου αλλού, δηλαδή αυτό. Mm-hmm. Ότι κάτι έκανε κι εγώ, ένα μικρό τσίκι. Ωραία. Θα παίξεις κάτι? Α, τώρα δεν σε κανονίζω. I'm feeling long in the day. Hear my words.
bitch, I won't be coming your way. I got us stuck in between, and I wish I were 1 year short of 19. Friends, they left without me. I'm gonna swim out there alone. Did you get my message? I won't be coming back home. I got us stuck in between, and I wish I were 1 year short of 19. Come on. Oh, you see me walking in the streets. It's okay if you don't talk to me. I'd probably be rushing on my way. Hey, you know I got a someone to meet. I get a stuck in between, and I wish I were 1 year short of 19. Short of 19. Okay. She don't need no
Σ' άρεσε? Πολύ. Χαίρομαι που άκουσε τον κόπο. Ευχαριστώ.